είναι η Νέα Δημοκρατία ισχυρή στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο έχει τελικά πολύ μεγάλη σημασία για το τι θα γίνει στην Ευρώπη και το τι θα γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια. Διότι ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη σημαίνει τελικά ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, σημαίνει περισσότερες δυνατότητες προκοπής για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε φίλες και φίλοι, οι ευρωεκλογές αυτές αφορούν και την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Είναι μια εθνική κάλπη, θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Όλη η αντιπολίτευση, είτε από τα αριστερά μας, είτε από τα δεξιά μας, έχει συνταχθεί σε ένα σκοπό μόνο, να κοντίνει η Νέα Δημοκρατία, να κοντίνει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λένε κουβέντα για όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα. Δεν έχω ακούσει καμία σοβαρή πρόταση για τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι με κάποιο τρόπο να τσαλακωθεί πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε από τα δεξιά μας τους υπερπατριώτες πολεμοχαρείς, οι οποίοι θεωρούν ότι σε κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση πρέπει να κατηγορηθεί ότι δήθεν είναι ενδοτική επειδή έκανε τι. Επειδή έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη δυνατότητα να πάει στην Άγκυρα να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά να μιλήσει και ανοιχτά και να τον διορθώσει όταν πρόκειται για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και να προβάλλουμε τις ελληνικές μας θέσεις. Ναι, βεβαίως και θέλουμε να συνομιλούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές και βεβαίως και θέλουμε ηρεμία στο Αιγαίο και την έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι άλλοι ήρθαν στις θέσεις μας. Εμείς δεν αλλάξαμε θέσεις. Και όσον αφορά και τις εκκρεμότητες οι οποίες τελευταία έχουν προκύψει με τον βόρειο γείτονά μας, θα ήθελα εδώ πέρα να είμαι από την καρδιά της Μακεδονίας, να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είχαμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις όταν αυτή κυρώθηκε στο Λυκό Κοινοβούλιο. Είχαμε πει όμως, και δεν σας κοροϊδεύσα ποτέ, με απόλυτη εντυμότητα, ότι άπαξ και ψηφιστεί αυτή η Συμφωνία, πρακτικά η Συμφωνία αυτή δεν μπορεί να αλλάξει και θα αναγκαστούμε, παρά τα προβλήματά της, να τη σεβαστούμε, και αυτό κάναμε. Εάν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί από τη δικιά τους την πλευρά να μην σεβαστούν τη Συμφωνία, θα γνωρίζουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και ότι δεύτερον, τα μνημόνια τα οποία πρέπει να κυρώσουμε δεν θα κυρωθούν έως ότι υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση. Απόλυτη συμμόρφωση από τη νέα κυβέρνηση με αυτά τα οποία προβλέπει η Συμφωνία. Χωρίς ακρότητες, χωρίς πολλές φωνές, με την απαραίτητη αυστηρότητα και σοβαρότητα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση προσεγγίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Το είδαμε όμως και στις προηγούμενες εκλογές, φίλες και φίλοι. Κάποιοι, και ειδικά εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, επιχείρησαν να εργαλοποιήσουν και τον πατριωτισμό και την πίστη σας. Την πίστη σας. Εμφανίστηκαν κάποια κόμματα τα οποία είπαν: εμείς είμαστε οι πραγματικοί χριστιανοί. Οι άλλοι δεν είναι. Μόνο εσείς μπορείτε να πάτε, μας είπαν κάποιοι, στις εκκλησίες, γιατί μπορεί, αν είχατε κάνει μια κυβερνητική επιλογή που να μην μας άρεσε, να γίνει και κανένα επεισόδιο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν παίζει κανείς με την Ορθοδοξία, δεν εργαλειοποιεί κανείς την πίστη. Όλοι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει χριστιανόμετρο, και να γυρίσετε την πλάτη σε όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούν αυτή την άθλια εκμετάλλευση των θρησκευτικών αισθημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε μια σειρά από κόμματα τα οποία θεωρούν ότι η απάντηση, προσέξτε, στα προβλήματα της χώρας είναι η τοξικότητα, η πόλωση και τα λεφτόδεντρα. Τους λες πώς θα λύσω το πρόβλημα, θα ξοδέψω παραπάνω χρήματα. Άκουσα τώρα ότι θέλουν να δαπανίσουν, λέει, 11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο παραπάνω στην υγεία. Βεβαίως και εγώ θα ήθελα να τα δαπανίσω, μόνο που δεν τα έχουμε. Αλλά για δείτε λίγο τι έχει γίνει στην υγεία με αυτούς τους πόρους που έχουμε. Για δείτε λίγο το νοσοκομείο σας το καινούριο. Έτσι δεν είναι, και την επέκταση με ευρωπαϊκούς πόρους έγινε αυτό, αλλά επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε. Για δείτε λίγο τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στις προληπτικές εξετάσεις. Διότι ξέρετε, η υγεία δεν είναι μόνο τι γίνεται στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία είναι πολύ σημαντικά. Αλλά τι κάνουμε για να φροντίσουμε να μην φτάσετε στο νοσοκομείο? Τι κάνουμε? Προληπτικές εξετάσεις που εξαπλώνονται παντού. Καρκίνος του μαστού. Το λέω σε κάθε ομιλία μου γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. 20.000 γυναίκες, ακούστε το αυτό, βρέθηκαν με πρώιμο καρκίνο του μαστού
επειδή το ελληνικό κράτος τους έστειλε ένα μήνυμα και τους είπε πηγαίνετε κάντε μια μαστογραφία δωρεάν σε δημόσια ή σε ιδιωτική δομή και οι γυναίκες αυτές θα θεραπευθούν. Αυτό σημαίνει πολιτική υγεία στην πράξη. Και ακολουθεί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχιός εντέρου, ο καρκίνος του πνεύμονα. Να μην φτάνουμε στα νοσοκομεία. Αυτό είναι ο σκοπός. Όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε και καλά νοσοκομεία, αλλά το τι θα κάνουμε για να μην φτάνουμε στα νοσοκομεία έχει εξίσου μεγάλη σημασία. Και να πω και κάτι για αυτό το κλίμα της πόλωσης, της τοξικότητας και των απίστευτων ψεμάτων που διακινούνται σήμερα στον πολιτικό διάλογο. Τοξικότητα, φίλες και φίλοι, καταστρέφει τις σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες σε μια δημοκρατία. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική ούτε με fake news, ούτε με ασύστολα ψέματα, ούτε με προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ τους απέφεγα πάντα στην πολιτική μου σταδιοδρομία. Θα εξακολουθώ να τους αποφεύγω και καλώ όλους, όλες και όλους, να κάνουμε έναν σοβαρό, τεκμηριωμένο διάλογο με επιχειρήματα και να αφήσουμε στην άκρη προσωπικούς χαρακτηρισμούς, fake news και ένα λόγο ο οποίος τελικά μόνο εντάσεις και βία μπορεί να προκαλεί. Δεν μας αξίζουν αυτά. Είμαστε μια υπεύθυνη και όρημη δημοκρατία στην Ελλάδα του 2024. Θα το πω πολλές φορές. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε εχθροί. Λοιπόν, και όταν αντιμετωπίσουμε την πολιτική σαν να είναι πόλεμος, μόνο άσχημα πράγματα μπορούμε τελικά να προκύψουν για τη χώρα. Ας έρθουμε λοιπόν όλοι μαζί και σας αναλογιστούμε ότι και στις ευρωεκλογές σας σταλούνε και τα πολιτικά μηνύματα. Εσείς μας εμπιστευθήκατε στις εκλογές του Ιουνίου, τις διπλές εκλογές. Και θέλω και εδώ από την Ημαθία να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα ποσοστά που μας δώσατε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Είναι βαριά η ευθύνη που πέφτει στους ώμους μου και όλης της κυβέρνησης να ανταποκριθούμε σε αυτή την εμπιστοσύνη σας. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη πολύ δυναμικά αυτή την τετραετία. Αλλά δεν θέλω να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα το βράδυ των ευρωεκλογών να αμφισβητήσει αυτή την ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση την οποία έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Διότι θα επιχειρήσουν να το κάνουν. Θα επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν ένα ενδεχομένως όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα ως ένδειξη κάποιας πολιτικής αλλαγής. Στο στείλτε μήνυμα λοιπόν, το οποίο λένε, στείλτε μήνυμα στην κυβέρνηση, απαντούμε ναι, θα στείλετε μήνυμα σταθερότητας, συνέπειας και συνέχειας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Όσο για τις, εθνικές εκλογές, θα κάνουν λίγο υπομονή. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως σας έλεγα το 2020, ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2023. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία μας και τότε θα κρυθούμε από τον ελληνικό λαό. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα πραγματικά ζητούμενα αυτής της κάλπης των ευρωεκλογών. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην Ευρώπη και το τι πολιτικοί συσχετισμοί θα διαμορφωθούν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και η συμμετοχή σας είναι τόσο σημαντική. Και θέλω να σας ζητήσω και εδώ πέρα από τη Βέρεια. Ξέρω ότι πάντα μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, έννοιες. Σας μίλησα για το θέμα της ακρίβειας και για το πώς το αντιμετωπίζουμε. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες με κάποιες επιλογές της κυβέρνησης. Αφήστε στην άκρη. Αφήστε στην άκρη τα μικρά και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει δυνατή από αυτή την κάλπη. Το εισπράττω όπου πηγαίνω. Η βάση μας εισπυρώνεται. Οι πολίτες οι οποίοι συντάχθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάλι εδώ για να μας στηρίξουν και έχει μεγάλη σημασία το αποτύπωμα αυτής της κάλπης. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να πολεμήσουμε την αποχή, αυτή την αίσθηση αδιαφορίας ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν μεγάλη σημασία. Σας εξήγησα νομίζω με απλά λόγια γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια θέλω να πω ότι εδώ πέρα δικαιώνεται και μια επιλογή την οποία τελικά κάναμε μόνοι μας ως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η επιλογή της επιστολικής ψήφου. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη δημοκρατία μας αυτό το οποίο μπορέσαμε και πετύχαμε. Και για τους Έλληνες εκτός Ελλάδος ψηφίζουν από τον Αρκτικό και μέχρι την Παππούα Νέα Γουινέα, είδα Έλληνες οι οποίοι και στα μηνύματα τα οποία ακούω στο ραδιόφωνο είναι επιτέλους πολιτικός πολιτισμός. Γίναμε Ευρώπη και σε αυτό. Και βέβαια και οι Έλληνες οι οποίοι ψηφίζουν στην Ελλάδα, ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, ανάπηροι συμπολίτες μας, νέα παιδιά, μαθητές οι οποίοι δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και οι οποίοι δεν θέλουν εκείνη την ημέρα να πάνε να ψηφίσουν, αλλά μπορούν να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα πιο πριν. Και μιας και μιλάω για τους μαθητές μας, να θυμίσω ότι σε κάθε κάλπη μπαίνει και μια νέα τάξη εκλογέων. Θα ψηφίσουν παιδιά για πρώτη φορά σε αυτές τις ευρωεκλογές και να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε, για αυτά θα κάνουμε. Για τη νέα γενιά,
η οποία αξίζει πραγματικά ένα καλύτερο μέλλον, ώστε να σπάσει και αυτή η εντύπωση ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους ή από τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους. Γι' αυτά λοιπόν αγωνιζόμαστε, φίλες και φίλοι. Εγώ θέλω από τις κομματικές μας οργανώσεις, από όλα μας τα στελέχη, να κάνουμε αυτόν τον αγώνα μαζί. Όπως βλέπετε, εγώ ξαναγυρνάω ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το κάνω πάντα με κέφι και με χαρά και με ενθουσιασμό. Και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την τελευταία μέρα. Να βρούμε εκείνους τους συμπολίτες μας που μπορεί να μην σκέφτονται να ψηφίσουν ή έχουν όποιες κάποιες δυσαρέσκειες, να τους πείσουμε και να τους εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό να στηριχθεί η Νέα Δημοκρατία. Και είμαι σίγουρος ότι το βράδυ των εκλογών, το βράδυ της 9ης Ιουνίου, όταν θα ανοίξουν οι κάλπες και θα καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί που της αξίζει, εκεί που έχει εργαστεί για να είναι πρώτη, ισχυρή, να παραμείνει το ισχυρότερο και το δεξιό κόμμα στην Ευρώπη για να πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό αγώνα, καλή δύναμη και με την νίκη!